Είχε προηγηθεί δημοσίευμα των Financial Times, όπου δείχνουν σαν πόλη κλειδί την Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με τη Βρετανική εφημερίδα, η Μόσχα λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη το πολιτιστικό κέντρο με την ονομασία Ρωσικό Σπίτι, για αύξηση της επιρροής της και πρόσφατα έναν ρωσικό ναό. Οι δύο Ρώσοι διπλωμάτες που απελάθηκαν είναι γνωστοί στην Αλεξανδρούπολη. Οι διπλωμάτες κατηγορήθηκαν ότι συνεργάστηκαν με επιχειρηματίες για να δωροδοκίσουν τοπικούς άρχοντες, ορθόδοξους κληρικούς, μέλη πολιτιστικών συλλόγων και ακροδεξιές ομάδες, ώστε να ενισχύσουν την αντίδραση στη συμφωνία για το ονοματολογικό που υπεγράφει τον περασμένο μήνα ανάμεσα στην Ελλάδα και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στόχος του Κρεμλίνου, σύμφωνα με Έλληνα διπλωμάτη που δεν κατονομάζεται από τους Financial Times, οι Ρώσοι ήθελαν να προκαλέσουν κατάρρευση των συνομιλιών, ενέδυναν την εμπλοκή τους στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ένας από τους 4 Ρώσους διπλωμάτες που ανέλαβαν τη συγκεκριμένη επιχείρηση έχει θητεύσει για χρόνια σε υψηλή θέση στη χώρα μας. Μιλά άπτεστα ελληνικά, γνώστης των θρησκευτικών θεμάτων, με ευρύ και σταθερό δίκτυο επαφών στο Άγιο Όρος, σύμφωνα με τη Real News. Ήταν ο άνθρωπος κλειδί πίσω από την προσπάθεια των Ρώσων να αυξήσουν την επιρροή τους στο Άγιο Όρος και να αποκτήσουν ισχυρά ερίσματα στη Βόρεια Ελλάδα. Πληρωμές μέσω τοπικού επιχειρηματία της Βορείου Ελλάδος σε ακροδεξιές ομάδες βλέπουν οι Financial Times και προθέσεις της Ρωσίας για δημιουργία κόμματος με στενούς δεσμούς με τη Μόσχα και επιρροή στη μεγάλη κοινότητα των ποντίων που ήρθαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ένα τέτοιο κόμμα θα προσέλκει στήριξη της μεγάλης κοινότητας των ποντίων μελών μιας μικρής ελληνικής μειονότητας στην πρώην Σοβιετική Ένωση που μετανάστευσε στην Ελλάδα μετά την πτώση του κομμουνισμού.